Υγειονομικά πρωτόκολλα, μεταφορές τουριστών και εργασιακές σχέσεις αποτελούν τρεις βασικούς άξονες για την επαναλειτουργία των ξενοδοχείων. Η υγεία και η ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων είναι βασική προτεραιότητα, επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τους ξενοδόχους να είναι εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων για το πώς θα λειτουργήσουν. Ωστόσο, στο τραπέζι έχουν πέσει ορισμένες σκέψεις που κάνουν τους ξενοδόχους να ανησυχούν, είτε γιατί πρέπει να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να ξεκινήσουν, είτε γιατί ορισμένες προτάσεις στην πράξη είναι δύσκολο να υλοποιηθούν. Ο πρόεδρος των ξενοδόχων, Πάτρας Ηλίας Μεντζελόπουλος, τονίζει πως δεν γίνεται να μετατρέψουν τα ξενοδοχεία σε νοσοκομεία. Θέλουν να κάνουν τα ξενοδοχεία νοσοκομεία. Ούτε τεχνογνωσία έχουν οι ξενοδόχοι και οι εργαζόμενοι των ξενοδοχείων να κάνουν αυτό το πράγμα. Οι ξενοδόχοι φυσικά και θα λάβουν τα μέτρα τους ώστε να εξασφαλίσουν στους τουρίστες ένα ασφαλές περιβάλλον, αλλά θα πρέπει να βρεθούν λύσεις που να μπορούν να τις στηρίξουν οικονομικά και πρακτικά. Για παράδειγμα, μηχάνημα θερμομέτρησης μπορεί να αγγίξει και το ποσό των 3.000 ευρώ. Καλούμαστε να αναλάβουμε ένα κόστος. Παραδείγματος χάρη, μία κάμερα η οποία μετράει τη θερμοκρασία των ανθρώπων ξεκινάει από 3.000. Η πλειονότητα των ξενοδοχείων στην Ελλάδα είναι κάτω των 50 δωματίων. Άρα καλείται ένα μικρό ξενοδοχείο να αγοράσει ένα πράγμα αξίας 3.000, το οποίο πόσο θα το χρησιμοποιήσει. Ξαφνικά είπανε από το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνεται μια φορά τη βδομάδα θερμικό σοκ στις πισίνες και να μένει μια μέρα κλειστή η πισίνα. Μα αν θα έρθει ο πελάτης από το εξωτερικό και θέλει να μείνει μια βδομάδα και θα του πεις ότι ξέρεις τη Δευτέρα παραδείγματος χάρη η πισίνα είναι κλειστή, δεν είμαστε εμείς οι ειδικοί να κρίνουμε αν είναι σωστά ή λάθος τα μέτρα και αν πρέπει να πάρθουν αυτά τα μέτρα. Απλά πρακτικά είναι δύσκολο να γίνουν και έχουν υψηλό κόστος. Πρωινό στο δωμάτιο επίσης για μεγάλα ξενοδοχεία θα αποτελέσει έναν βραχνά. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας που προετοιμάζονται για τα ξενοδοχεία, μπαίνει τέλος στον μπουφέ. Κάτι που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις. Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Μεντζελόπουλος, θα μπορούσε να υπάρχει μπουφές, αλλά με τις αποστάσεις να τηρούνται και ίσως με χρήση αντικειμένων μίας χρήσης. Κάποια πρόταση ήταν κάποια σκεύη αεροπορικού τύπου, μιας χρήσεως. Το μόνο σίγουρο είναι πως υπάρχουν σκέψεις από αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες να μην λειτουργήσουν.